Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλό απόγευμα από την Κρήτη και σας στέλνουμε την αγάπη μας και την, να έχετε δύναμη πάνω, γιατί είναι δύσκολες μέρες. Σας ευχαριστούμε. Τώρα επικοινωνούμε μαζί σας, κυρία διοικητρία, γιατί εσείς συνοδεύσατε τις εθελόντριες νοσηλεύτριες στο αεροδρόμιο προκειμένου να πάρουν την πτήση να πάνε στην Αθήνα και στη συνέχεια να έρθουν στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 10 νοσηλεύτριες νοσοκομείων της Κρήτης. Πώς επάρθει αυτή η πρωτοβουλία? Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία όλους αυτούς τους μήνες, τόσο με τον Υπουργό μας, τον Υπουργό Υγείας, τον Αναπληρωτή Υπουργό, την Υφυπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου, αλλά και με τους διοικητές των άλλων υγειονομικών περιφερειών. Είμαστε 7 άνθρωποι που επικοινωνούμε καθημερινά, και μιλώ για τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, για να μπορούμε να συζητάμε τις ανάγκες που έχουμε σε όλη τη χώρα. Ζητήθηκε από τον Υπουργό Υγείας και αναφέρθηκε και προσωπικά από τον ίδιο ότι πλέον η Ελλάδα είναι μια υγειονομική περιφέρεια. Δεδομένου λοιπόν αυτό και μετά από επικοινωνία που είχαμε τον διοικητή της 4ης υγειονομικής περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Τσαλικάκη, ναι. Βεβαίως. Μιλώντας λοιπόν την Κυριακή με τον κύριο Τσαλικάκη, έγινε ένα κάλεσμα σε νοσηλευτές για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη Θεσσαλονίκη μας. Αργά το βράδυ ενημέρωσα τους διοικητές μου, όπου μέσα σε πολύ λίγες ώρες, τη Δευτέρα και όλα στο μεσημέρι, είχαμε απαντήσεις από τους νοσηλευτές μας. 10 νοσηλευτές με εξειδίκευση σε μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων του νησιού, με εθελοντικά και πραγματικά με μεγαλείο ψυχής, έρχονται αυτή την ώρα, πριν λίγο τους αποχαιρετήσαμε στο αεροδρόμιο, έρχονται και θα είναι κοντά σας για να μπορέσουν να στηρίξουν το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό το μήνυμά τους. Εσείς βρεθήκατε μαζί τους στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Είπανε ευχηθείτε μας καλή τύχη. Είναι σαν να έρχονται στον πόλεμο, αισθάνονται έτσι, κυρία διοικητρία? Βεβαίως, έχουμε πόλεμο και το ξέρουμε αυτό. Και αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη στέλνουμε τη βοήθεια από την Κρήτη, όπως θα κάναμε σε κάθε περίπτωση, και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό, και να ξέρετε ότι είμαστε και ιδιαίτερα συγκινημένοι και εμείς εδώ και ο διοικητής και όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται και γενικώς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Είναι 10 νέα κορίτσια, 10 νέες επαγγελματίες, νοσηλεύτριες, εργαζόμενες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι σας λέγανε τώρα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι να φτάσετε στο αεροδρόμιο? Ποιο είναι το άγχος τους, κυρία Μπορμπουδάκη? Είναι 10 παιδιά τα οποία αφήνουν συναδέλφους εδώ, γνωρίζοντας όμως ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα και αυτό είναι σημαντικό. Αφήνουν τις οικογένειές τους για να έρθουν και να βοηθήσουν και να έρθουν κοντά στους επίσης συναδέλφους υγειονομικούς, που αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολες, δουλεύουν σε πολύ δύσκολες συγκυρίες. Το άγχος και η αγωνία τους είναι να μπορέσουν να βοηθήσουν όσο νιώθουν ότι θέλουν να στηρίξουν, και αυτό είναι σημαντικό, και πραγματικά αυτό που ζητώ, ξέρω ότι θα το κάνει ο διοικητής και ξέρω θα το κάνουν και τα παιδιά πάνω, είναι να τους αγκαλιάσουν και να γίνουν μια ομάδα. Και φυσικά η ευχή δική μας είναι να επιστρέψουν υγιείς στην Κρήτη και να συνεχίσουν να στηρίζουν τα νοσοκομεία εδώ όταν η κατάσταση. Για πόσο διάστημα θα τις έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτές τις 10 νοσηλεύτριες? Είναι σαφές αυτό, το γνωρίζουμε? Είναι για 15 μέρες σίγουρα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα και με την προσωπική επιθυμία των νοσηλευτών, να ξέρετε ότι υπάρχουν όμως και άλλα αιτήματα. Σήμερα έχω πάρει και μηνύματα από άλλους νοσηλευτές του νησιού που θέλουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να στηρίξουν τη συμπρωτεύουσα. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό που μας λέτε, και θα κλείσουμε με αυτό, ότι και άλλοι θέλουν να έρθουν και να βοηθήσουν, να συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του. Ξέρετε, η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι πολύ ωριακή. Οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, αυτοί που πραγματικά δίνουν τη μάχη με τον κορονοϊό, με τους ασθενείς, δουλεύουν
3, 4, 5 ώρες παραπάνω από ό,τι κρατά η βάρδιά τους, η υπηρεσία τους. Βέβαια είναι όλοι εξαντλημένοι, βρίσκονται στα όρια της εξόντωσης και φαντάζομαι ότι γνωρίζετε κι εσείς την κατάσταση με τις κλίνες, τις απλές αλλά και τις μονάδες εντατικής θεραπείας εδώ στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά εγώ αναφέρομαι στην υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης και μιλώ συχνά στους ανθρώπους εδώ για το κριτικό φιλότιμο και την κριτική λεβεντιά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η λεβεντιά των ανθρώπων, των Ελλήνων, των υγειονομικών στη χώρα μας και είμαστε μια ομάδα και πραγματικά σας νιώθουμε και είμαστε δίπλα σας. Κυρία Μπορμπουδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε ολόκληρη την Κρήτη εμείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη για αυτή τη στην πράξη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας.